Πολυτεχνείο σήμερα 50 χρόνια μετά αποτελεί έμπνευση και παραμένει επίκαιρο για όλες τις γενιές. Νομίζουμε ότι το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία συναντιέται με τους αγώνες των νεολαίων, συναντιέται με τους αγώνες των αυτοαπασχολούμενων, των εμπόρων, συναντιέται με τους αγώνες όλων των εργαζομένων. Ενάντια στην ακρίβεια, την υπερφορολόγηση, ενάντια στους μισθούς πείνας, σε όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Επίσης το σύνθημα «Έξω η ΙΠΑ» που γράφτηκε στις πύλες του Πολυτεχνείου είναι σήμερα επίκαιρο με βάση τον πόλεμο που γίνεται στην Παλαιστίνη, με τις θηριωδίες που κάνει εκεί η Ισραηλινή κυβέρνηση όλες αυτές τις μέρες. Μιλάμε για 10.000 και πλέον νεκρούς, από τους οποίους 5.000 και παραπάνω είναι γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτό παραμένει επίκαιρο ως σήμερα ο ελληνικός λαός να σταθεί πλάι στο παλαιστινιακό λαό και να φωνάξει όσο πιο δυνατά γίνεται για ελεύθερη Παλαιστίνη, για τους ανθρώπους εκεί που ζητάνε πατρίδα και ελευθερία. Όπως ήταν και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Νομίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα αναπτυχθούν και αγώνες που αφορούν και τους επαγγελματίες οι οποίοι πλήττονται από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και παραμένουν επίκαιροι και αυτοί οι αγώνες της νεολαίας, γιατί βλέπει μπροστά της το φάσμα της ανεργίας, το φάσμα της μετανάστευσης και νομίζουμε ότι η σημερινή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια απάντηση σε όλα αυτά, είναι μια απάντηση δυναμική μπροστά στη μεγάλη διέλαπα που θα έρθει τον επόμενο χειμώνα. Στο βήμα, τον Λαγογιάννη Γιάννη, γραμματέα του Συνδικάτου Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, τα συνδικάτα, τα εργατικά σωματεία του νομού τιμούμε την κορύφωση της αντιδιδακτορικής πάλης. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου του Νοέμβρη του 1973 ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών με τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αποτελούν αγωνιστική παρακαταθήκη του λαού και της νεολαίας. Η αταλάτευτη στάση των αγωνιστών για τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία, στις φυλακές, στις εξορίες και στα βασανιστήρια στρώνουν το έδαφος της σημερινής δράσης, του σύγχρονου ηρωισμού, του διεκδικητικού αγώνα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η πλούσια αντιδακτορική πάλη, ανέδειξε τη μεγάλη δύναμη που έχει ο λαός, ότι μπορεί να υποσκελίσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Με τη δράση του, με το θάρρος και τις θυσίες του, μπορεί να παρεμβαίνει σε εξελίξεις, να έχει τον τελευταίο λόγο, να κινεί ουρανό και γη. Οι φοιτητές, οι εργάτες, οι λαϊκοί άνθρωποι έσπασαν το φόβο για τα ξερονήσια, τις φυλακές, τα βασανιστήρια, απέναντι σε μια παντοδύναμη στρατιωτική χούντα, πράγμα που μέχρι τότε φάνταζε ακατόρθωτο. Ο ξεσηκωμός εκείνων των ημερών, καθώς και τα οράματα, οι στόχοι και προοπτικές εκείνου του αγώνα για ριζικές ανατροπές αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη επικαιρότητα. Αποτελούν πολύτιμα διδάγματα για κάθε νέο, για κάθε εργαζόμενο, μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός μας και οι λαοί όλου του κόσμου, ώστε να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο και δυσκολία αγωνιστικά, με αισιοδοξία και πίστη στο δίκιο τους και όχι με ητοπάθεια και μυρολατρία. Το σύνθημα «Έξω ΕΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο αγώνας για την ειρήνη και τη φιλία των λαών συνεχίζεται ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση που φέρνουν στην πόρτα μας τη φτώχεια του πολέμου. Ιδιαίτερα φέτος, που η 50η επέτειος του ηρωικού ξεσηκωμού συμπίφτει με τη σφαγή στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ και τους αμερικανοατοικούς συμμάχους του. Τα εργατικά σωματεία της Μεσσηνίας όλο το τελευταίο διάστημα στεκόμαστε στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης που ματώνει ξανά αυτές τις μέρες. Στηρίζουμε το δικαίωμά του να υπερασπίζεται τη χώρα του κατά της ξένης κατοχής με όλα τα αναγκαία μέσα.